Έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο τον κύριο Χατζηγιάννη. Γεια σας κύριε Χατζηγιάννη, καλή καλημέρα. Σας μέρα, καλή εβδομάδα. Και τον κύριο Παντελίδη μέσω Skype, γιατί προεδρεύει της Επιτροπής Οικονομικών, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γεια σας κύριε Παντελίδη, και θα πρέπει να είστε κάπου κοντά. Ακριβώς. Αρχίζει η σειρά συνεδριάσεων της Επιτροπής Οικονομικών για εξέταση του κρατικού προϋπολογισμού. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρώτα τα σχόλιά σας για τα μέτρα. Κύριε Χατζηγιάννη, πώς σας φάνηκαν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν? Απλώς βάζουμε πολλά ερωτήματα. Για πείτε μου ένα-δυο. Και διαρωτούμαστε κατά πόσον η συνέχιση μιας απουσίας πολιτικής για τον πληθωρισμό ταυτίζεται και επεκτείνεται και στη συνέχιση της απουσίας πολιτικής κατά της ακρίβειας. Τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί είναι πλήρως ανεπαρκής, δεν συνδράμουν ούτε στον πληθωρισμό, δεν συνδράμουν ούτε στην καταπολέμηση της ακρίβειας. Γίνεται πιο συγκεκριμένος. Μπορώ να γίνω συγκεκριμένος για το κάθε μέτρο χωριστά. Πάμε στο ηλεκτρικό ρεύμα. Πάμε στο ηλεκτρικό ρεύμα. Εδώ είναι μια επικοινωνιακό εντυπωσιασμός. Καταρχάς το κράτος δεν πληρώνει τίποτα. Τα παίρνει από το ταμείο ΑΠΕΞΕ. Προσπαθεί να βάλει χέρι στα 70 εκατομμύρια που έχει αυτό το ταμείο, που έχουν δημιουργήσει οι καταναλωτές. Και έρχεται το κράτος να δίνει, να κάνει το φορτάν με χρήματα των καταναλωτών. Για ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά στοχεύει να χειριστεί επικοινωνιακά την αύξηση που επέρχεται κατά 25% του ηλεκτρικού ρεύματος. Με συγχωρείτε που θέλω να είμαι ειλικρινής και να αναλύω τα πράγματα στη βάση των πραγματικών δεδομένων. Άρα λοιπόν οφείλει η κυβέρνηση να έρθει και να πει ξεκάθαρα ότι παίρνει χρήματα από άλλον για να δημιουργήσει ένα σχέδιο φωτοβολταϊκά για όλους, που η Ρίστο Εμπαρόδο πριν λίγους μήνες το έχει κάνει αναπομπή. Εν πάση όμως περιπτώσει, το συγχωράμε αυτό. Σήμερα, αν υπάρχει μια ανάγκη να υπάρξουν φωτοβολταϊκά για όλους, που λέω εγώ ναι, πρέπει να ενισχυθεί αυτή η πολιτική, έρχεται, αποκόβει τα 1.500 ευρώ ή να μας πει. Θα δουλεύουν και τα δύο σχέδια παράλληλα, το σημερινό σχέδιο που είναι 1.500 ευρώ για όλους. Δεν έχουμε πληροφόρηση ότι θα κοπεί το προηγούμενο σχέδιο. Ούτε και επιβεβαίωση είναι, εν πάση περιπτώσει. Όμως έχει έρθει και πει θα δίνει 1.000 ευρώ και θα το χρηματοδοτά με τα χρήματα του Ταμείου ΑΠΕΞΕ. Να κάνουμε μια ανατελεία, γιατί θέλω και ο κύριος Παντελίδης πάνω σε αυτό με το ηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί από την Παρασκευή, κύριε Παντελίδη, αν με επιτρέπετε, πολλά είναι τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα 45 εκατομμύρια που γράφεται ότι θα είναι το κόστος για το σχέδιο για τον ηλεκτρισμό. Για την κλιμακωτή επιδότηση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος. Κάποιοι λένε ότι αυτό γίνεται γιατί τελικά το δικαστήριο θα αποφασίσει υπέρ της ΑΕΚ, που ζήτησε 25% αύξηση από την ΡΑΕΚ. Και έρχεται με αυτό το σχέδιο να το καλύψει. Εσείς τι λέτε? Κυρία Αγαπητού, καταρχάς θα χαιρετήσουμε τα μέτρα ύψους σχεδόν 200 εκατομμυρίων ευρώ που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα. Και λέω χαιρετίζουμε γιατί ήταν μέτρα που προέκυψαν μετά από πολύ συγκεκριμένη και προσεκτική μελέτη. Είναι οριζόντια μέτρα υπό την έννοια ότι καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος της οικονομικής, παραγωγικής, κοινωνικής ζωής της Κύπρου και είναι στοχευμένα μέτρα υπό την έννοια ότι αφορούν συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού και την μεσαία τάξη, η οποία δοκιμάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Επομένως, αρχίζω λέγοντας ότι θα χαιρετήσουμε τα μέτρα και εκφράζουμε μεγάλη ικανοποίηση για την εξαγγελία τους. Και πιστεύω ότι αυτό κάνει το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας που παρακολουθεί και διαβάζει αυτά τα μέτρα τις τελευταίες μέρες. Το τι προσπαθεί οποιοδήποτε, είτε για οποιαδήποτε σκοπιμότητα, είτε για αντιπολιτευτική διάθεση να πει, δεν επισκιάζει το γεγονός ότι αυτά τα μέτρα είναι πολύ συγκεκριμένα, στηρίζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, στηρίζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, στηρίζουν τα νέα ζευγάρια που έχουν κάνει δάνειο την τελευταία διετία, στηρίζει φοιτητές, στηρίζει ομάδες πολυτέκνων,
στηρίζει με μακροχρόνια ορίζοντα την οικονομία και την ενεργειακή κατάσταση στη χώρα μας με το σχέδιο φωτοβολταϊκά για όλους. Και είμαι βέβαιος ότι τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε ο κάθε ένας και κάθε μία από εμάς την χρησιμότητα και την αξία αυτών των μέτρων. Ουσιαστικό αυτό που λέτε, γιατί στο τέλος της ημέρας, κύριε Παντελή, θα πρέπει να τα δούμε και εμείς στην πράξη πώς εφαρμόζονται και αν όντως ωφελούν. Πάνω στο συγκεκριμένο όμως που σας ρώτησα, δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφόρηση και ενημέρωση για τα... Γιατί πραγματικά το κόστος στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν το λέω εγώ μόνο, ενώ αν καθίσει κάποιος και δει το κόστος που βάλαμε από κάτω, τα 45 εκατομμύρια, είναι πολύ μεγάλο το κόστος αυτό και κάποιος τα 45 εκατομμύρια. Γι' αυτό σας ρωτώ. Επειδή περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει και το δικαστήριο σε σχέση με την κόντρα που υπάρχει ΑΕΚ ΡΑΕΚ. Όπως σωστά έχετε πει, το ζήτημα αφορά την ΑΕΚ και τη ΡΑΕΚ, κύριε αγαπητού. Και η ΡΑΕΚ είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή με βάση το τι ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Εάν έχει δίκιο η ΡΑΕΚ, θα δικαιωθεί η ΡΑΕΚ. Εάν έχει δίκιο η ΑΕΚ, θα δικαιωθεί η ΑΕΚ. Ναι, αλλά είναι κρίμα, γιατί η κλιμακωτή επιδότηση, αν έρθουν αυτές οι αυξήσεις. Συγγνώμη. Είναι επί των αυξήσεων το σχέδιο. Ναι, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης. Ότι δεν θα έπρεπε να ληφθεί το μέτρο επειδή εκκρεμεί αυτή η απόφαση. Ας περιμένουμε να έρθει η απόφαση και τότε να είστε βέβαιοι ότι και η κυβέρνηση θα ενεργήσει αναλόγως. Mm-hmm. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι εξαγγέλλεται ένα μέτρο, ναι, και προσπαθούν κάποιοι να βρουν προβληματική πτυχή σε αυτή την εξαγγελία, η οποία δεν υπάρχει. Μάλιστα. Και παραλαμβάνω, ο κόσμος δεν χρειάζεται κανένα βουλευτή και κανένα αξιωματούχο να του πει για την ποιότητα των μέτρων. Θα την διαπιστώσει στον επόμενο λογαριασμό, όταν θα πάει να βάλει κάψιμα, στην προσπάθειά του να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά στο σπίτι του, εάν είναι αμυνολήπτης και εμπίπτει στα κριτήρια για επιδότηση του επιτοκίου, εάν είναι πολίτη στην οικογένεια, εάν είναι χαμηλοσυνταξιούχος, όλα αυτά τα μέτρα είναι τόσο χειροπιαστά και συγκεκριμένα που η κοινωνία θα το διαπιστώσει και θα τα κρίνει από μόνη της χωρίς να χρειάζεται υπολήψεις. Θα έρθω και λίγο στα καύσιμα, αλλά κάνετε μου και οι δύο μία ανατελή, επειδή ο κύριος Παντελίδης αναφέρθηκε στους χαμηλούς συνταξιούχους. Ένα λεπτάκι να ακούσουμε τους ίδιους τι λένε, να ακούσουμε τους συνταξιούχους τι λένε. Γεια σας κύριε Σκαρπάρη, καλημέρα. Καλημέρα αγαπητή Κατερίνα και στους τηλεθεατές μας. Για πείτε μας εσείς πώς ακούσατε τα μέτρα, γιατί είναι κάτι το οποίο θα δείτε και θα νιώσετε. Και αυτό, αν το πάρουμε έτσι, είναι πάρα πολύ θετικό, κύριε Σκαρπάρη. Τι λέτε εσείς? Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι επιτέλους, ύστερα από 4 μήνες πιέσεις που είχαμε εξασκήσει ως ευρύτερα κοινωνία και η πλατφόρμα, έγινε μια κίνηση θετική για να καλύψει κάποιες απαιτήσεις της κοινωνίας. Ωστόσο, διερωτούμε τι θα επωφεληθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι πρόσθετον, πέραν από κάτι που επανήλθε δικαίωμα που είχαμε μέχρι το τέλος του Ιούνιου, και ενώ την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος και τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Έχετε δει εσείς ή οι συνομιλητές σας εκεί κάτι που αφορά συγκεκριμένα τους χαμηλοσυνταξιούχους? Οι χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν ενταχθεί στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού? Οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι συνταξιούχοι έχουν γίνει οποιαδήποτε βήματα προώθηση ό,τι αφορά το μεγάλο κόστος που παρατηρείται στην αγορά φαρμάκων? Λυπούμε να παρατηρήσω όχι. Και αυτό η κυβέρνηση οφείλει να δει επιτέλους και τα προβλήματα των χαμηλοσυνταξιούχων, διότι κάτι τέτοιο δεν έγινε μέχρι στιγμής. Και τα επικοινωνιακά σε σχέση με το ότι μας έδωσαν 5% αυξήσεις στους χαμηλοσυνταξιούχους, να διευκρινίσω ξανά ότι ήταν μια κοροϊδία από το γεγονός ότι το 5% δόθηκε πάνω στη μικρή επιταγή, που χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι παίρνουν μικρές επιταγές των 50 και των 100 ευρώ, που αντιλαμβάνεστε το 5% είναι 2,5, 3, 4, 5 ευρώ ή πολλοί κόσμος έχει πάρει, που σίγουρα όλοι θα συμφωνούμε ότι δεν αντισταθμίζει των επηρεασμών που έχουν οι συνταξιούχοι λόγω της ακρίβειας. Και να υπενθυμίσω ξανά, και ελπίζω να το καταλάβει η κυβέρνηση, ότι οι συνταξιούχοι επήραν τελευταία φορά αύξηση άτα πέρσι τον Ιούλιο.
Ούτε το Γενάρη του 23 πήραν αύξηση, ούτε τον Ιούλιο του 23 πήραν αύξηση και αναμένεται αν θα πάρουν αύξηση ύστερα από 18 μήνες να πληρώνουν την ακρίβεια καθημερινά. Μάλιστα. Είναι έντονη η αντίδρασή μας και δεν θα μείνουμε μέχρι εδώ. Την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, θα συναντηθούμε ξανά με την Υφυπουργό Πρόνοιας και θα τις τα πούμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκαρπάρη, να είστε καλά. Θα πάω λίγο τώρα, κύριε Παντελίδη και κύριε Χατζηγιάννη, στο θέμα των καυσίμων. Φιλοξενούσε στο στούντιο τον Υπουργό της Ενέργειας η συνάδελφος η Κάτια η Σάββατο την Παρασκευή και η απορία ήταν η εξής. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηγιάννη, θα ξεκινήσω από τον κύριο Παντελίδη. Επειδή ανακοινώθηκαν η επιδότηση των καυσίμων, κύριε Παντελίδη, δεν θα έπρεπε αυτό να έχει άμεση ισχύ? Κύριε Αγαπητού, ξέρετε, όταν εξαγγέλλονται μέτρα, δύο πράγματα μπορεί κανείς να πει για να ασκήσει κριτική. Εγώ λέω καλοπροαίρετα. Είτε θα έπρεπε να είναι νωρίτερη η εξαγγελία τους, είτε θα έπρεπε να ήταν πιο γενναιόδωρα τα μέτρα. Πάντα υπάρχουν τέτοια περιθώρια, αλλά εδώ είναι που χρειάζεται η κυβερνητική εποπτεία και προσοχή. Γιατί, παραδείγματος χάρη, η κυβέρνηση εξήγηλε τα μέτρα τώρα και όχι πριν 2, 3, 4 μήνες? Μα να σας θυμίσω ότι πριν από 10 μέρες είχαμε την αξιολόγηση από τον Νίκο Μούντις. Το έχουμε πει ότι το περιμέναμε. Το έχουμε πει ότι το περιμέναμε αυτό και μετά να εξαγγελθούν τα μέτρα. Κάθε ήταν κάτι μέτρο, το... Ναι, ναι. Κάθε μέτρο έχει συγκεκριμένη κοστολόγηση και επαναλαμβάνω, πάντοτε υπάρχει δυνατότητα και να είναι περισσότερα τα χρήματα και να είναι πιο εκτεταμένη η χρονική περίοδος. Όμως επαναλαμβάνω, τα όποια μέτρα εξαγγέλλονται δεν πρέπει να εξαγγέλλονται επιπόλαια και απρόσκοπτα, αλλά πρέπει να υπάρχει μια λελογισμένη, αν θέλετε, εξαγγελία που να μην θέτει σε κίνδυνο την δημοσιονομική σταθερότητα. Mm-hmm. Και επειδή θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που έχει πει ο κύριος Σκαρπάρης, παρακαλώ, θα μου επιτρέψετε να πω ότι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα επωφεληθούν από τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα, από τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί σε σχέση με τα καύσιμα. Ανέφερε και ο ίδιος το 5% αύξηση στις χαμηλές συντάξεις, στην μικρή επιταγή, όπως το είπε, στους πρώτους 3 μήνες αυτής της διακυβέρνησης. Γιατί να μην ξεχνούμε ότι αυτή η διακυβέρνηση μετρά 8 μόλις μήνες και ήδη συζητούμε για μια σειρά δικών της μέτρων. Είναι αρκετοί χαμηλοσυνταξιούχοι στις ευάλωτες ομάδες και στους λήψες του ελάχιστου εγκυημένου, οι οποίοι επίσης επωφελούνται. Το μηδενικό ΦΠΑ στο κρέας, στα λαχανικά και στα άλλα νέα προϊόντα που ήδη ισχύει θα το επωφελούνται και οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Τώρα ξεκινάει και από τον ίδιο αναφορά στην ΑΔΑ. Επομένως, για να είμαστε ξεκάθαροι, τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση, στηρίζουν την κυπριακή κοινωνία μέσα σε συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας, πειθαρχίας, προσοχής, μέτρου, για να μην επαναλάβουμε φαινόμενα του παρελθόντος, όπου ξεφύγαμε από την σωστή δημοσιονομική τροχιά και μπήκε η χώρα σε περιπέτειες. Ωραία. Πρέπει, ελάτε, ξέρετε, το κράτος, ναι, να έχει πάντα τη δυνατότητα να εξαγγέλει μέτρα και όχι να εξαγγέλει μέτρα τη μια χρονιά και να οδηγείται σε χρεοκοπία την επόμενη. Να ακούσουμε τον κύριο Χατζηγιάννη. Ναι, κύριε Χατζηγιάννη, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, η ερώτηση μου είναι, επειδή αφήνεται ένα περιθώριο 20 ημερών, που ενδεχομένως να αφήνεται περιθώριο για να ανεβάζουμε, να κατεβάζουμε την τιμή ανάλογα. Θα μας πει η κυρία Ιορδάνου σε πάρα πολύ λίγο αν γίνονται ελέγχοι και τι ελέγχοι γίνονται αυτή την περίοδο. Αυτό ακριβώς είναι το λαθασμένο στον όλο χειρισμό. Και αν έχουμε σήμερα αυτού του είδους επίπεδα ακρίβειας τα οποία δεν επιστρέφουν πίσω στα φυσιολογικά ή στα δεδομένα, στα επίπεδα εκείνα που καθορίζει το κόστος παραγωγής συν το περιθώριο κέρδους, είναι γιατί απλούστατα με αυτόν τον βλακώδη τρόπο η κυβέρνηση την προηγούμενη περίοδο ήρθε, προανάγγειλε
και με αποτέλεσμα ούτε το ΦΠΑ ως μέτρο να μπορέσει να μετακυλιστεί σωστά και δίκαια και αντιθέτως οι τιμές παρέμειναν στα παλιά και προηγούμενα επίπεδα. Θα σας πει αυτό κάποιος όμως ότι τώρα, αν δεν έπαιρνε μέτρα η κυβέρνηση θα ερχόσασταν πάλι καλά, να την κατηγορήσετε. Όταν παίρνουμε μέτρα, όταν πήραμε μέτρα πήγαν οι τιμές προς τα κάτω. Θέτω αυτό το βασικό ερώτημα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν πήραμε μέτρα με τον τρόπο που τα έχουν πάρει, πήγαν οι τιμές προς τα κάτω, με το να εξαγγέλει για τη ζάχαρη, για τον καφέ ή τι άλλον, και τώρα ακόμα για τα απορροκυπευτικά και το κρέας. Mm-hmm. Με τον τρόπο που θα πάνε, με τον τρόπο που καταρχάς τα έχουν εξαγγείλει, οι τιμές είναι εκεί, δεν πρόκειται να πέσουν προς τα κάτω, ούτως ώστε το 5% να μετακυλιστεί προς όφελος του καταναλωτή. Αντιθέτως, θα πάει σταδιακά ή θα παραμείνει σταδιακά στα ίδια επίπεδα η τιμή. Με άλλα λόγια, η πολιτική αυτής της κυβέρνησης για την ακρίβεια οδηγεί με τέτοιον τρόπο και την αγορά να αντιδρά με τόσο ευέλικτους τρόπους που οποιαδήποτε μέτρα και να εξαγγέλει δεν μετακυλίονται προς όφελος του καταναλωτή. Αφήνει περιθώριο δηλαδή να μας πει κύριε Ιορδάνους αν γίνονται έλεγχοι, σας παρακαλώ. Δεύτερο, ναι, παρακαλώ. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Όχι, όσο για τους ελέγχους με όλη την θάρρος, θέλω να πω ότι είναι ανύπαρκτη ως μηδενική ή τουλάχιστον να πω αναποτελεσματική. Ναι. Δημοσιοοικονομική πειθαρχία. Ολονών η έννοια μας είναι αυτή. Αλλά τα προσδόκητα κέρδα αυτής της περίοδου, του κράτους, mm-hmm. είναι τεράστια. Και ξεπερνούν μπορεί και το 1 δισεκατομμύριο. Ρωτήσαμε και δεν μας απαντούν ευθαρσώς. Άρα λοιπόν το να έρθουμε, όχι 200 εκατομμύρια που λέει η δήλωση του Προεδρικού και επαναλαμβάνεται και από τον αγαπητό συνάδελφο, αλλά αν αφαιρέσεις και τα 45 της ενέργειας που έρχονται από το Ταμείο ΑΠΕΞΕ, άρα λοιπόν μιλάμε για 150 εκατομμύρια. Να παίρνουμε τα πράγματα, όχι απλώς να δημιουργούμε εντυπώσεις σε βάρος του πραγματικού ωφέλους των καταναλωτών. Mm-hmm. Κυρία Ιορδάνου, είσαστε μαζί μας γιατί έχει αξία και σημασία η παρουσία σας σήμερα, γιατί θα έχουμε τα μέτρα σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Και είναι πάρα πολύ καλημέρα σημαντικό αυτή την περίοδο, την χρονική που έχουμε, κυρία Ιορδάνου, να δούμε αν θα γίνονται και πού θα επικεντρωθούν αυτοί οι έλεγχοι, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με το κρέας, με τα προκυπευτικά, αλλά και τα καύσιμα. Ναι, ήθελα να πω καταρχήν ότι το μέτρο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι προς όφελος του καταναλωτή. Καταδεικνύει το κόστος του μέτρου, καταδεικνύει το όφελος. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν στα 12 εκατομμύρια ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ στο 1ο εξάμηνο. Ανέρχεται σε 13,5 εκατομμύρια το όφελος για τα 9 προϊόντα στο 2ο εξάμηνο, συν 12 εκατομμύρια για τα 2 νέα προϊόντα, κρέατα και λαχανικά. Το οποίο περιλαμβάνει, όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, όλα τα κρέατα και όλα τα λαχανικά φρέσκα, παγωμένα και κατεψυγμένα. Μα. Και αρχίζει 1η Δεκεμβρίου για 6 μήνες. Συγγνώμη, 1η Δεκεμβρίου και είπα 1η Νοεμβρίου. Άρα, ναι, σε αυτή την περίοδο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου θα κάνετε τους ελέγχους έτσι ώστε να ξέρουμε ότι... Επειδή την προηγούμενη φορά είδαμε ότι κάποιες τροφές πήραν τα πάνω τους. Δηλαδή, οι παιδικές οι τροφές, το γάλα. Το γάλα, για παράδειγμα, μου έστελναν και συγκεκριμένη μάρκα που πήγαινε πάνω-πάνω, ας πούμε. Οι πάνες των ηλικιωμένων. Και οι πάνες των ηλικιωμένων. Που είναι σήμερα κατά πολύ πιο ακριβές. Μάλιστα. Ναι, κυρία Ιορδάνους, για πείτε μας. Ναι, κοιτάξτε. Και αυτό δεν είναι σωστό να δίνεται η εντύπωση ότι δεν γίνονται ελεγχοί ή ότι... Γι' αυτό θέλω να απαντήσετε, όλο... γιατί είπε ο κύριος Χατζηγιάννης, ναι. Αλλά δικαιούστε και εσείς να απαντήσετε σε αυτό. Συγγνώμη κύριε Χατζηγιάννη, ναι. Ελάτε κύριε Ιορδάνη. Ναι, διότι εγώ έχω μπροστά μου τους πίνακες με τις τιμές 69 προϊόντων σε 58 σημεία στις 9 υπεραγορές Παγκύπρια. Και έχω την τιμή ανά εβδομάδα, όπως ελέγξαμε πριν την εφαρμογή του μέτρου τον Απρίλιο, και κατά εβδομάδα είναι κατεμφήμερο από τις 5 Μαΐου και μετά. Και μπορώ να σας πω ότι το 80% τουλάχιστον οι τιμές έχουν παραμείνει στα επίπεδα πριν την εφαρμογή του μέτρου, πλην το ΦΠΑ. Δηλαδή έχει εφαρμοστεί το μέτρο, υπήρξε όφελος. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες μάχες σε βρεφικές πάνες, σε βρεφικές τροφές, είναι γεγονός,
που είχαν, παρουσίασαν αυξητή, αυτό όμως δεν οφειλόταν στο ότι μετακυλήθηκε το κόστος στον καταναλωτή. Απλά ήταν σε προσφορά πριν την εφαρμογή του μέτρου και μπαίνουν σε προσφορά έναν λάξανα υπεραγορά. Και γι' αυτό υπάρχει μια απόκληση από την κανονική εφαρμογή. Γιατί τότε τα στοιχεία των καταναλωτών είναι διαφορετικά από αυτά τα οποία μας αναφέρνετε τούτη την ώρα? Διότι, κύριε Χατζηγιάννη, οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τη μέση σταθμισμένη τιμή. Κάνουν υπολογισμό στη μέση σταθμισμένη τιμή που ανακοινώνουμε για το μήνα. Και αυτό δεν μπορείς να το κάνεις όταν θέλεις να δεις το όφελος του μέτρου. Mm-hmm. Εμείς, εκτός τους πίνακες του παρατηρητηρίου, τους οποίους για το Σεπτέμβριο ανακοινώσαμε σήμερα, έχουμε για το συγκεκριμένο μέτρο, παίρνουμε τις τιμές της αγοράς όπως ισχύουν την ημέρα. Άρα, κυρία Ιορδάνου, για να το καταλάβουμε, άρα εσείς αυτή τη στιγμή και μέχρι την 1η Δεκεμβρίου που θα μπουν σε ισχύ και το κρέας και τα λαχανικά, θα ασκείτε ελέγχους ανά εβδομάδα ή δεκαπενθήμερο και θα βλέπετε πού θα πηγαίνουν οι τιμές. Σωστά. Ακριβώς. Και σε περίπτωση που δείτε ότι τσουκουτσούκου λίγο-λίγο πάει, ξέρω εγώ, τι μπορείτε να κάνετε σε τέτοιες περιπτώσεις εσείς? Θα κάνουμε αυτό που κάναμε και την προηγούμενη φορά, mm-hmm, όταν είδαμε. Μας εγγυούνται. Να ολοκληρώσει ένα λεπτάκι και έρχομαι, κύριε Χατζηγιάννη. Ναι, πείτε μου, κύριε Ιορδάνου. Όπως και την προηγούμενη φορά, όταν είδαμε σε συγκεκριμένη υπεραγορά συγκεκριμένες πάνες να παρουσιάζουν αυτή την τιμή, πήγαμε και κάναμε ένα επιτόπιον έλεγχο, όχι μόνο σε μια υπεραγορά, mm-hmm, και σε εισαγωγή των προϊόντων αυτών. Είδαμε τιμολόγια και ενώ ήταν ad hoc έλεγχος, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερη προειδοποίηση, απλά επίσκεψη, ναι, και χωρίς να δώσουμε ενημέρωση για το τι θα ελέγξουμε ακριβώς, έτσι ώστε και είδαν, να δούμε τιμολόγια και να δούμε τι ήταν οι αυξήσεις που είχαν επιβάλει η εξαγωγή των άλλων χωρών στους προμηθευτές και τι ήταν η τιμή που οι προμηθευτές επέβαλαν στις υπεραγορές και οι υπεραγορές των καταναλωτών. Και μπορώ να σας πω ότι από τον Οκτώβριο δεν έχει μετακυληθεί καμία αύξηση, ενώ υπήρξε αύξηση και των μάσκων υπήρξε αύξηση και τώρα έχουμε ενημερωθεί για αυξήσεις που έχουν οι προμηθευτές, τις οποίες δεν μεταφέρουν στις υπεραγορές, γιατί ούτε οι ίδιες υπεραγορές δέχονται να τις μετακυλήσουν, διότι θα φανεί ότι έχουν επωφεληθεί του μέτρου, ενώ αυτό δεν ισχύει. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι θα πρέπει να αποδεσμεύσω τον κύριο Παντελίδη, 8.30 ξεκινάει η συνεδρία, κύριε Παντελίδη. 8.30 ή 9. 9 η ώρα. Α, εντάξει. 9 η ώρα, κύριε Παντελίδη. Εγώ πει να είμαι στη θέση μου νωρίτερα όμως. Εντάξει. Δώστε μου λίγο, γιατί θέλω να μας πει, πριν να αποχαιρετήσω την κυρία Ιορδάνου, θέλω να μας πει για το παρατηρητήριο, αυξήσεις, μειώσεις που παρατηρήσαμε για το μήνα Σεπτέμβριο. Ναι, για το μήνα Σεπτέμβριο παρατηρούνται μειώσεις στις 26 από τις 45 κατηγορίες προϊόντων, mm-hmm, που είναι σημαντικό. Υπάρχουν μειώσεις τουλάχιστον για τις 5 κατηγορίες τις οποίες έχει εφαρμοστεί το μέτρο, για τις βρεφικές πάνες, τις σερβιέτες υγείας, τον κυπριακό καφέ, τα αυγά. Όλα αυτά τα προϊόντα παρουσιάζουν μειώσεις της τάξης του 3-4%, το χαρτί υγείας στο 18% μείωση, το φρέσκο κρέας στα 3,4% μείωση, όπως και στα κατεψυγμένα ψάρια. Και υπάρχουν και κάποιες αυξήσεις που είναι τα χόρτα στο 17,5%. Mm-hmm. Τα χόρτα, ντομάτες, αγγουράκια, τα οποία είναι και ανάλογα με τις εποχιακές ανάγκες, όπως είναι γνωστό. Τα κατεψυγμένα μαλάκια στο 14% και τα κατεψυγμένα ψάρια στο 4%. Υπάρχουν αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. Βεβαίως θα τα δούμε. Βεβαίως θα τα δούμε. Όμως αυτό καταδεικνύει μια συγκράτηση, όπως έδειξαν και τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον Σεπτέμβριο, ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα συγκρατείται, mm-hmm, τουλάχιστον για τον μήνα Σεπτέμβριο, φυσικά με την αβεβαιότητα που υπάρχει στην αγορά και στη διεθνή σκηνή, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι θα δούμε. Κυρία Ιορδάνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Θέλουμε να μαθαίνουμε τι συμβαίνει μέχρι και την εφαρμογή των μέτρων. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Ελάτε, κύριε Παντελίδη. Γεια σας. Ακούσατε και την κυρία Ιορδάνου, ακούσατε και τους προβληματισμούς του κυρίου Χατζηγιάννη. Εγώ στέκομαι σε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ό,τι και να λέει ο κύριος Χατζηγιάννης ή οποιοδήποτε άλλος, ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης, το θέμα είναι τι θα γίνει με τους καταναλωτές και πώς οι καταναλωτές θα βιώσουν αυτά τα μέτρα.
Κυρία Αγαπητού, καταρχάς, επειδή γίνεται μια τέτοια συζήτηση, οφείλω να πω ότι το κράτος, η πολιτεία και όλοι και όλες μας οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη τα επίσημα στοιχεία του κράτους. Mm-hmm. Και τα επίσημα στοιχεία της υπηρεσίας καταναλωτή από τον έλεγχο και την διερεύνηση που κάνουν δείχνουν ότι εκεί που υπήρξε μείωση του ΦΠΑ υπήρξε και μείωση στις τιμές, τουλάχιστον σε ένα ποσοστό 80%, το οποίο είναι συντριπτικό, και πιστεύουμε, ευελπιστούμε, αναμένουμε ότι το ίδιο θα ισχύσει και για τα νέα αγαθά που έχουν προσθεθεί στον μηδενικό ΦΠΑ. Το δε επιχείρημα ότι αυξάνονται οι τιμές, άρα η μείωση του ΦΠΑ δεν έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο, δεν στέκει έτσι κι αλλιώς, διότι θα καλούσα τον κάθε ένα και την κάθε μία να αναλογιστεί πού θα ήταν αυτές οι τιμές αν δεν ίσχυε ο μηδενικός ΦΠΑ. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στην αρχή. Τα μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση, είναι κοστολογημένα, είναι στοχευμένα στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Θα αρχίσει η εφαρμογή τους τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες και χαιρόμαστε γιατί η κυβέρνηση έχει βρει την χρυσή τομή, θα λέγαμε, δηλαδή ανάμεσα στην γενναιοδορία, αν μου επιτρέπετε, που πρέπει να υπάρχει από πλευράς κράτους σε ό,τι αφορά τη στήριξη της κοινωνίας και στην διατήρηση της κυπριακής οικονομίας σε μια δημοσιονομική σταθερότητα και μια σωστή ταχυτροχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αποδεσμεύω γιατί ξέρω ότι θέλετε να πάτε στην Επιτροπή, να είστε καλά. Κύριε Χατζηγιάννη, γεια σας, καλημέρα. Κρατάτε το κεφάλι σας λίγο, αρκετή ώρα βέβαια. Ναι, γιατί πραγματικά είναι μια τεράστια πρόκληση. Πείτε μου. Όταν τα επίσημα στοιχεία του πληθωρισμού για τους τελευταίους δύο μήνες, τρεις μήνες, είναι αυξητικά συνεχώς και ήταν απόρρια ακριβώς αυτούς, αυτής βλακώδους πολιτικής να έρθουν να κάνουν περικοπές, να σταματήσουν, να τερματίσουν τα δύο μέτρα που σχετιζόντουσαν με την ενέργεια και με τον ηλεκτρισμό. Και έχουμε επίσημα στοιχεία του κράτους, που τα αγνοούν φαίνεται οι κυβερνώντες, ακόμα και η διοίκηση, και να μας παρουσιάζουν τώρα μια μείωση των τιμών. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Να έχουμε τους καταναλωτές με αντίστοιχα στοιχεία που τεκμηριώνουν ξεκάθαρα τις αυξήσεις των τιμών και το λαθασμένο των κρατικών στοιχείων. Δεν θα ήθελα να πω ότι τα μαγειρεύουν, αλλά τα παρουσιάζουν με αυτόν τον τρόπο που τους ευνοεί. Άρα λοιπόν, να είμαστε, τα αφήνουμε στον καταναλωτή να κρίνει, γιατί η πάνα, για παράδειγμα, του ηλικιωμένου, πριν τα μέτρα ήταν 13 τόσα, αν θυμάμαι καλά, ευρώ, πήγε για κάποιες μέρες 13 μάινους 30 σεντ και σήμερα είναι 15. Βρίσκεται σε ισχύ το μέτρο. Να πω για το γάλα, να πω για όλα τα λοιπά άλλα προϊόντα. Άρα λοιπόν, δεν παίζουμε με την αγορά. Η αγορά ευέλικτα προσαρμόζεται. Ναι. Και τα μέτρα αυτά την ίδια αντίχη θα έχουν το ΦΠΑ και για το κρέας και για τα οποροκυπευτικά. Άρα πού θα έπρεπε να επικεντρωθούν και με ποιο τρόπο έτσι για να το κλείσουμε. Αυτό το... Καταρχάς έπρεπε να επικεντρωθούμε στους δύο βασικούς συντελεστές που είναι... Ρεύμα-γάφσιμα. Ρεύμα-γάφσιμα και έπρεπε να πάμε και στους πρωτογενείς τομείς εκεί να δούμε... Πώς επηρεάζεται το κόστος παραγωγής τους. Διαφωνώ κάθετα και με τους δύο προλαλήσαντες, που φαίνεται έχουν την ίδια ρητορική, η οποία προέρχεται από το προεδρικό. Δεν μπορεί να λένε ότι δεν έχουν μετακυλιστεί το τελευταίο διάστημα να αυξήσεις ένεκα της επίπτωσης, της μείωσης, της αύξησης του κόστους της ενέργειας και των καυσίμων. Αντιθέτως, δεν άντεξε η πραγματική οικονομία και μετακύλησε κόστη το τελευταίο διάστημα. Και αναμένονται και άλλες μετακυλήσεις. Ναι. Και να πούμε και κάτι άλλο. Έχει στραπατσαριστεί η αντοχή του κάθε εισοδήματος. Έχει πιεστεί ο μισθός και η αγοραστική δύναμη σε τέτοιο βαθμό που δεν αγοράζει. Απουσιάζει η πολιτική, αυτό είναι που θέλω να πω. Η ευρύτερη πολιτική και για τον πληθωρισμό και για την ακρίβεια. Τα δύο αυτά δεν είναι ταυτόσημα. Παρουσιάστηκε και κατατέθηκε ένας προϋπολογισμός με μηδενική ουσιαστικά αναφορά. Τους προκαλώ να αρχίσουν να σκέφτονται ως προς την πληθωριστική πολιτική εντός αυτού του, προϋπολογισμού. Δεν υπήρξε. Εύχομαι τώρα να αρχίσουν να σκέφτονται πως μέσω του προϋπολογισμού θα είναι εφικτό να επηρεάσουν τη ζήτηση σε εκείνα τα προϊόντα τα οποία πληθωρίζουν και δεν είναι ανάγκη πραγματικά να ερχόμαστε και να προκαλούμε.
Ήρθαμε, δώσαμε 1,7% εκατομμύρια αύξηση στους μισθούς των πολιτιακών αξιωματούχων. Εκεί υπήρχε η ευαισθησία και στα λοιπά άλλα δεν υπήρχε τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χατζηγιάννη. Πού πάτε τώρα? Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο. Πείτε μου. Τα 200 εκατομμύρια, ωραία ακούγεται στον κόσμο, αλλά δεν είναι 200 εκατομμύρια. Είναι τα χρήματα του Ταμείου ΑΠΕΕΞΕ όσον αφορά την ενέργεια και δεν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει σχέδια τα οποία παίρνει τα χρήματα των καταναλωτών για να κάνει με το δικό της όνομα σχέδια υπέρ του σχεδίου για τα φωτοβολταϊκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.